Έχουμε τους δεύτερους χαιρετισμούς σήμερα. Σωστά, βέβαια, σήμερα 10 του Μάρτη, ζωντανή εικόνα, θα συνδεθούμε εκεί παρά 5 με ακριβώς, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ακολουθία των Β' χαιρετισμών. Είναι ο ακάθιστος ύμνος, χαιρετισμοί, είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο ποίημα γραμμένο τον 6ο αιώνα μετά Χριστού, που μιλάει στην Παναγία και της λέει «Επαίνους ευχαριστίες και προσευχές». Λοιπόν, θέλω όμως να μας τα εξηγήσει καλύτερα, όπως πράττει με πολύ μεγάλη χαρά ο κύριος Γιώργος Σαμουράκης, θεολόγος. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Την καλησπέρα μας, κύριε Σαμουράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πραγματικά με μεγάλη χαρά βρίσκομαι μαζί σας κάθε φορά. Για βάλτε μας το κλίμα της ακολουθίας των δεύτερων χαιρετισμών. Θα παρακολουθήσουμε και σε ζωντανή σύνδεση σε 7 εδώ από την Κρήτη TV. Όπως ξέρετε, ο ακάθιστος ύμνος είναι συνδεθεμένος πάνω στην αλφάβητα. Έχει ακροστοιχείο δηλαδή την αλφαβήτα. Και τις πρώτες 4 Παρασκευές αυτές της περίοδου ψάλλεται τμηματικά, ενώ την 5η Παρασκευή θα ψαλεί ολόκληρος. Σήμερα στη δεύτερη στάση των χαιρετισμών θα ακούσουμε τα γράμματα από το ήτα ως και το μη και περιγράφεται σε αυτά τα γράμματα η προσκύνηση των ποιμένων κατά τη γέννηση του Χριστού, η προσκύνηση των μάγων και η πορεία τους από την πατρίδα τους ως το σημείο που προσκυνούν τον Χριστό, η φυγή του Χριστού στην Αίγυπτο, αλλά και η παπαντή του. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κομματάκι, θα λέγαμε, του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, θέλει σήμερα να απευθύνει ο υμνοδός, όπως είπατε πολύ σωστά, τα χέρια προς την Παναγία, με μεγάλη ποιητική έξαρση και με υψηλά αισθήματα, να την υμνολογήσει, να την παρακαλέσει, να βάλει μπροστά στα πόδια της τις χαρές και τους πόνους του λαού μας. Και γι' αυτό αυτή η λαοφιλής ακολουθία, όπως γνωρίζετε, πάντοτε γίνεται αφορμή να κατακλείζονται οι ιεροί ναοί από τους ανθρώπους μας. Τι πρέπει να κρατήσουμε εμείς οι πιστοί μέσα από την σημερινή ακολουθία και ποιος, μας κάνατε ένα πρόλογο, ήσασταν ιδιαίτερα αναλυτικός, ποιος ο βασικός συμβολισμός? Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να κρατήσουμε το μήνυμα της ελπίδος, γιατί πολλά γεγονότα τελευταία έχουν κάνει τους ανθρώπους να χάνουν το θάρρος τους, να χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Άρα, πέρα από οτιδήποτε ασταθές συμβαίνει γύρω μας, έχουμε κάτι σταθερό στο οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε, τον Τριαδικό Θεό και την Παναγία Μητέρα του Χριστού μας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πάντοτε έβρισκαν καταφύγιο στην πίστη τους στις δύσκολες στιγμές. Έτσι θα κάνουμε και τώρα για να πάρουμε δύναμη για το μέλλον. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σαμουράκη. Και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.